Εδώ η δική μου υπόθεση δεν βγαίνει. Λοιπόν, έτσι. Συμμετέχει σε όλες τις συζητήσεις ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, καταθέτει τις προτάσεις του από εκεί και πέρα σε ένα πνεύμα συλλογικότητας και λαμβάνοντας υπόψη όλα. Ιδιαίτερα τη δημοσιονομική κατάσταση της χώρας, και ο Υπουργός Γεωργίας συμφωνεί με αυτά που η κυβέρνηση θα καταθέσει. Ναι, από εκεί και πέρα εγώ... Συγγνώμη κύριε Υπουργέ, εδώ όμως εσείς μας λέτε για πικρό ποτήρι, το οποίο θα πρέπει να το πιούμε, και η υπόλοιπη κυβέρνηση, το οικονομικό επιτελείο, το παρουσιάζει σαν ένα αναγκαίο ποτήρι, να πιούμε το αναγκαίο ποτήρι για να σωθεί το ασφαλιστικό. Ναι, το θέμα είναι ότι το αναγκαίο ποτήρι είναι και πικρό ποτήρι. Όπως και το κάνουμε. Εδώ η κυβέρνηση λέει ότι είναι προς τη σωστή κατεύθυνση που τολμήσαμε να κάνουμε πράγματα που άλλοι δεν κάνουν. Δεν σημαίνει ότι το πικρό ποτήρι δεν είναι προς την κατεύθυνση να αντιμετωπίσει τα προβλήματα. Αυτό που μας είπε εγώ θέλω... από Θεσσαλονίκη προχθές, ότι εσείς σε συνάντησή σας του είπατε ότι είναι υπερβολικά αυτά που προβλέπει αυτό το σχέδιο. Το σχέδιο με τις εισφορές, λέμε. Ναι. Μιλάμε για το ασφαλιστικό. Και όντως το ασφαλιστικό είναι το δυσκολότερο κομμάτι. Το δυσκολότερο κομμάτι για το... Μα λέει δεν θα έχουν να τα πληρώσουν οι αγρότες. Κοιτάξτε, αυτή την ώρα εγώ σας λέω ότι πάνω από 350.000 αγρότες δεν πληρώνουν τις εισφορές τους. Φαντάσου πόσοι θα γίνουν μετά. Αυτό όμως δεν σημαίνει, αν δείτε όμως την πραγματικότητα, θα δείτε ότι αυτές οι εισφορές στο σύνολό τους δεν ξεπερνούν τα 1.000 ευρώ. Άρα λοιπόν μέσα σε αυτή την λεπτομερή επεξεργασία, εκείνο που τουλάχιστον από τη δική μου πλευρά καταλήγω, και βεβαίως είναι και άποψη της κυβέρνησης, είναι ότι σε αυτή τη διαδρομή, ξεκινώντας για παράδειγμα από τα 940 περίπου ευρώ που πληρώνει σήμερα το χρόνο ο αγρότης για την σύνταξή του και για την υγεία του, την περίθαλψη, θα καταλήξουμε μετά από 4 χρόνια στο ποσό των 1.540 ευρώ, δηλαδή θα έχουμε μια αύξηση κατά 60%, σε όλη αυτή την περίοδο, σταδιακά θα γίνει αυτή η αύξηση. Και το λέω αυτό γιατί αυτά τα νούμερα που ακούγονται, τριπλασιασμός, τετραπλασιασμός, αν θέλετε να σας αναθέσω, καταθέσω, βεβαίως και δεν ισχύουν. Αν θέλετε να σας καταθέσω αναλυτικά τα συγκεκριμένα νούμερα. Εσείς λέτε, κάτσε ρε παιδί, μισό λεπτό, Υπουργέ, δύο λεπτά. Είναι ενδιαφέρον αυτό. Διότι ο αγρότης αυτή τη στιγμή στο χωριό μένα ξέρουν ότι θα τριπλασιαστούν χοντρά οι χοντρικά. Αυτός ο οποίος πληρώνει αυτή την περίοδο τα 940 ευρώ, ναι. Λοιπόν, την πρώτη χρονιά, την πρώτη χρονιά του χρόνου, όπου θα πάει από το 7 στο 10%, θα πάει γύρω στα 1.200 ευρώ. Από τα 900. Από τα 945. 40. Έτσι. Ναι. Την επόμενη χρονιά θα πάει, που θα πάμε στο 10%, πάλι. Θα πάει γύρω στα 1.300 την επόμενη χρονιά. Όμως, από εκεί και πέρα, επειδή θα ληφθεί υπόψη και το εισόδημα, και μιλάμε τώρα για ένα μέσο εισόδημα στον αγροτικό χώρο, τότε λοιπόν αυτόματα, παρότι θα πάει στο 14, πάλι θα κυμανθεί εκεί γύρω στα 1.300 ευρώ, για να καταλήξουμε τον τέταρτο χρόνο, δηλαδή το 2019, που θα είναι το τελικό ποσό 1.544. Μισό, δύο λεπτά. Ο αγρότης δεν θα φορολογείται με τον ίδιο τρόπο που φορολογεί το δικηγόρος. Αυτό είναι αυτό που σας είπα, λοιπόν, είναι το ασφαλιστικό κομμάτι. Το φορολογικό είναι άλλο. Μιλάμε για τις εισφορές. Υπάρχει μια ειδική φροντίδα για τους αγρότες. Και καταλήγουμε εκεί. Δεδομένου ότι η μέση αγροτική. Υπολογίζω ότι μιλάτε για 50% αύξηση τώρα. 60% αύξηση. 60%. Στο τέλος θα είναι αυτή η αύξηση. Αυτό για το που πληρώνουν χιλιάρικο, λοιπόν, θα πληρώνουν. Αυτοί περίπου... που πληρώνουν 946 ας σήμερα. Ας το στρογγυλέψουμε για να εννοηθούμε. 950. Το χιλιάρικο θα γίνει 1.600. Θα γίνει 1.540. 1.600. Χοντρικά τώρα. Αυτό θα είναι στο τέλος μια τετραετούς διαδρομής. Υπάρχουν αγρότες που πληρώνουν 2.000-3.000 εισφορές. Από εκεί και πέρα το πιο πάνω. Είναι λίγοι βέβαια αυτοί οι αγρότες. Αναλογιστείτε ότι η πλειοψηφία, πάνω από το 50% των αγροτών, είναι στην κατώτερη σύνταξη, αυτή που λέμε στα 450. Υπάρχουν από εκεί και πάνω, διότι αυτά θα λειτουργούν πλέον ανταποδοτικά. Διότι έχουμε την εθνική σύνταξη των 384 ευρώ, και από εκεί και πάνω, ανάλογα με τις εισφορές, θα έχουμε την αντίστοιχη. Οι αγρότες όμως λένε ότι σύμφωνα με τους υπολογισμούς τους,
με τις εισφορές και με την αύξηση φορολογίας δεν βγαίνει. Είναι σαν να, είναι σαν να σου λένε πάμε, σε ένα υπουργέ μου, αυτό το παράδειγμα αναφέρουν. Άμα σου πούνε σένα, θα πληρώνεις 5.000 το μήνα εισφορές, βγαίνεις εσύ. Να πάμε τώρα, όχι, να πάμε, διότι πρέπει να το δούμε σχετικά με, σε σχέση και με το εισόδημα, για να μπορούμε, διότι στους αγρότες αυτή την ώρα εγώ μιλάω γιατί είναι επώδυνα τα μέτρα, για τον απλούστατο λόγο ότι σωρευτικά έπεσαν και στο ασφαλιστικό και στο φορολογικό. Αντιλαμβάνεστε έτσι. Ναι, εγώ θα σας πω εσύ μόνο. Δεν ξεχωρίζεις, αλλά δεν. Κλείνοντας. Ναι, όχι, γιατί όμως θέλω να κλείσω το ασφαλιστικό λέγοντας το εξής. Ότι όταν αυτή την ώρα το 20% του ΑΕΠ πηγαίνει για πληρωμές συντάξεων, που σημαίνει για όλους τους υπολείπους πλην των αγροτών το 50% καταβάλλεται από τον κρατικό προϋπολογισμό, ξέρετε για τους αγρότες καταβάλλονται οι δαπάνες του ΟΓΟΑ κατά 85% από το κρατικό προϋπολογισμό. Άρα λοιπόν, αντιλαμβάνεστε, να το καταλάβουν και οι αγρότες, ότι εδώ υπάρχει μια ιδιαίτερη μεταχείριση η οποία θα εξακολουθήσει Υπουργέ να υπάρχει μου, όσον μου, αφορά τους αγρότες. Από την πρώτη, μόλις ψηφιστεί αυτό το ασφαλιστικό, όπως το προβλέπει, ο μαγαζάτορας που είναι στον ΟΑΕ και ο αγρότης με τον ίδιο τρόπο δεν θα πληρώνει ασφαλιστικές φορές. Ή άλλο είναι το κατσούρ. Θα προβλέπετε τι δηλαδή για τους αγρότες. Ναι. Μια τριετής, ας πούμε. Μια τετραετής προσαρμογή. Υπάρχει ιδιαίτερη για τους αγρότες. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, δεδομένου ότι σε μια περίοδο ανάκαψης, την οποία περιμένουμε, αν δεν υπάρξει ανάκαψη, ανάπτυξη, όλα αυτά λοιπόν, αντιλαμβάνεστε ότι οι επιπτώσεις θα είναι πιο ήπιες. Το λέω ειδικά για τους αγρότες. Και έρχομαι όμως στο άλλο κομμάτι που πραγματικά είναι το φορολογικό. Πρέπει να ξεκαθαρίσουμε και εκεί ένα πράγμα. Ότι αυτά που το 2013 πλήρωναν οι αγρότες με στοιχεία του Υπουργείου Οικονομικών ήταν 411 εκατομμύρια. Το 2014 οι αγρότες πλήρωσαν 183 εκατομμύρια ευρώ. Διότι από την ώρα που εμείς φέρνουμε τη ρύθμιση για την απαλλαγή από την φορολογητέα ύλη των αγροτών των ενισχύσεων μέχρι το ποσό των 12.000 ευρώ, δηλαδή μιλάμε για τους, από τους 750.000 ή 700.000 αγρότες που έπαιρναν ενίσχυση μέχρι εκεί, το συγκεκριμένο ποσό δεν μπαίνει στη φορολογητέα ύλη. Ναι. Γι' αυτό και αντίστοιχα. Υπάρχει κλάδος των αγροτών που αντί για 400 εκατομμύρια πλήρωσε 200 χοντρικά τώρα. Βεβαίως, αυτό είναι με βάση τα στοιχεία έτσι. Ναι. Συν αντίστοιχα την προκαταβολή η οποία, γιατί έχει μπει και η προκαταβολή η οποία ήταν, επειδή ήταν η πρώτη εφαρμογή, η δεύτερη εφαρμογή γύρω στα 60 εκατομμύρια, πλήρωσαν αυτό το ποσό, δηλαδή μιλάμε γύρω στα 230-220. Σας πληροφορώ λοιπόν ότι σε όλη αυτή τη διαδρομή, όταν θα πάμε και στο καταρχάς να δούμε τα εισοδήματα του 2015 που θα δηλωθούν το 2016. Δεν πρόκειται να αλλάξει αυτό, θα πληρωθούν ακριβώς τα ίδια ποσά. Όταν μπαίνουμε από το 2017 και πέρα στο 20% και στο 2018 στο 26%, οι επιπτώσεις από την ώρα που θεωρήσουμε ότι το εισόδημα του καθαρό που δηλώνεται είναι 1,3 δις, αυτό είναι το εισόδημα το καθαρό που δηλώνεται, και όντως ένα τέτοιο εισόδημα προκύπτει γιατί έχουμε υψηλό κόστος παραγωγής, είναι λοιπόν η επιβάρυνση άντε τα 220 να φτάσουμε στα 240, να φτάσουμε στα 250. Αυτή είναι η πρόσθετη φορολόγηση, έχοντας όμως στο ενδιάμεσο διάστημα, για να είμαι ξεκάθαρος, αυτή την αύξηση της προκαταβολής η οποία τώρα πάει, έχει φτάσει στο 75, στο 16 θα πάει στο 100%. Από εκεί και πέρα μπαίνουν σε μια σειρά τα πράγματα. Άρα έτσι όπως τα λέτε τα πράγματα, εγώ δεν το ξέρω το θέμα για να σας αντικρούσω βέβαια. Είναι σαν να τρελαθήκαν οι αγρότες και να διαμαρτύρονται για ασήμαντα πράγματα. Δέστε ένα χώρο ο οποίος ξαφνικά υφίσταται αυτή την πρόσθετη, ακόμη και αυτά τα 60-70 εκατομμύρια επιπλέον στο φόρο. Η μόνη επιβάρυνσή τους δηλαδή είναι η αύξηση του... Το ασφάλιστρο είναι η μεγαλύτερη επιβάρυνση. Το ασφάλιστρο. Και εκεί λοιπόν πρέπει οπωσδήποτε και στη φορολογία υπάρχει. Δεν είναι αυτό όμως που τους εξοντώνει. Από την ώρα που έχουμε αυτή την απαλλαγή μέχρι τα 12.000 ευρώ των ενισχύσεων, την κρατήσουμε αυτή και θα δώσουμε μεγάλη μάχη, διότι έχουμε πολλά σενάρια επεξεργαστεί. Έχει κρυθεί αυτό. Πολλά σενάρια επεξεργαστεί. Ή απλώς θα δώσετε μάχη. Βρισκόμαστε, κοιτάξτε, αυτό δεν μας έχουν ενοχλήσει, το έχουμε, είναι ένα δεδομένο με το οποίο περπατάμε. Ότι η φορολόγηση των ενισχύσεων θα πάει από 12.000 και πάνω. Από 12.000 και πάνω. Από εκεί και πέρα αντιλαμβάνεστε ότι οι επιπτώσεις, δεδομένου του χαμηλού καθαρού
εισοδήματος που δηλώνεται. Έχετε υπολογίσει λοιπόν, αυτός ο οποίος πλήρωνε μέχρι τώρα 2.000 φόρο και εισφορές μαζί. Για να τα πάρουμε τα πράγματα, δεν κάνουμε ελιανά. Με τα ίδια εισοδήματα. Έχει μια επιβάρυνση. Τα 2.000 πόσα θα γίνουν. Έχει μια επιβάρυνση συνολική σε ετήσια. Εισφορές και φόροι λέμε τώρα. Έχει μια επιβάρυνση. Μένουν φορολογικά είναι πάρα πολύ μικρή. Δεν ξεπερνάει το 10%. Μαζί με προκαταβολές και. Μαζί με προκαταβολές δεν ξεπερνάει το 10-15%. Από εκεί και πέρα, αν την πάμε σταδιακά, σταδιακά, γιατί ειδικά στο θέμα του ασφαλίστρου θα είναι σταδιακά, ναι, αντίστοιχη μια αύξηση 10-15% θα υπάρχει κάθε χρόνο για να καταλήξουμε σε αυτή την αύξηση. Στο 60%. Μα 60% είναι μόνο για τις εισφορές. Στις εισφορές εννοώ. Για τη φορολογία λέω. Εγώ λέω ότι ο αγρότης ο οποίος δίνει στο κράτος για εισφορές και για φορολογία 2.000 το χρόνο, πόσα θα γίνει τώρα. Συνολικά κάθε χρόνο θα έχει μια. Γύρω στο 10-15%. Για τις εισφορές σας ξαναλέω, όχι για το φόρο. Για τις εισφορές σας είπα ότι ξεκινάμε. Όχι, εσείς συμπεριλαμβάνετε και το φόρο και την εισφορά. Και τη φόρο και την εισφορά, γύρω στο 15%. Γύρω στο 10% με 15%. Εντάξει, θα είναι του ασφαλίστρου κάθε χρόνο η αύξηση. Η φορολογική αύξηση θα είναι ελάχιστη. Για επιτρέψτε μας να δούμε αν μας τα λέτε σωστά ή όχι. Για πάμε στην Κλέλια Κλουτζού. Έλα, Κλέλια. Καλή σας ημέρα, λοιπόν.